σήμερα το πρωί, μετά τις 8, διαπίστωσα ότι μου είχαν κόψει το νερό, τη στιγμή που είχα πληρώσει τα πάντα και έγκαιρα και εμπρόθεσμα. Το νερό ποτέ δεν το ξεχνάω, γιατί είναι και δημόσιο αγαθό, είναι το αγαθό το οποίο είναι το πρώτο από όλα που δεν μπορώ να αρνηθώ. Λοιπόν, κατεβήκαμε κάτω με το γιο μου και είδαμε ότι μας είχαν αφαιρέσει το ρολόι. Τη στιγμή που έχουμε συμφωνήσει με το δικηγόρο της εταιρείας, ότι θα μαζέψουμε τα χρήματα να αγοράσουμε το σπίτι. Αυτός προχώρησε για τους δικούς του λόγους και μας έκοψε το νερό. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, ας πούμε, για ένα αγαθό το οποίο άνευ αυτού δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Κυρία Κολοβού, να σας ρωτήσουμε και κάτι. Θεωρείτε ότι ενώ σας έχει δώσει περιθώριο η εταιρεία, θεωρείτε ότι αυτό είναι και ένα μέτρο πίεσης για να τελειώνετε? Φυσικά είναι μέσω πίεσης και μάλιστα μέσω πίεσης απάνθρωπο. Απάνθρωπο μέσω πίεσης. Είναι σαν να σου βάζει στο λαιμό το μαχαίρι. Δηλαδή, είναι δυνατόν να κόβεις το νερό από άνθρωπο ο οποίος είναι δεδηλωμένα ασθενής, ανά πάσα στιγμή μπορεί να μπει στο νοσοκομείο, έχω μπει το τελευταίο μήνα 3 φορές στο νοσοκομείο. Είναι δυνατόν, ακόμα και υγιής να ήμουν, να σου κόψει το νερό? Μιλάμε για απάνθρωπες καταστάσεις μιας εταιρείας φάντασμα, η οποία ονομάζεται και Lotus. Πήραμε τηλέφωνο, συγγνώμη, πήραμε τηλέφωνο και την EIDAP. Η EIDAP είναι καθαρή εντάξει απέναντί μας και μας είπανε ότι ήρθε και έκοψε το νερό.